Έχουμε ένα παιδάκι 1,5 έτους να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο. Το βρήκαν κάποια 2 14χρονα κοριτσάκια. Εντοπίζοντας το παιδί 1,5 έτους, τι να κάνουν, το πήγανε σε ένα κομμωτήριο εκεί που ήξεραν για να προστατευτεί το παιδάκι, το 1,5 έτους. Για πες μας. Βέβαια, ευτυχώς το παιδάκι, η περιπέτεια του παιδιού, όπως είπε και η κομμώτρια κυρία Ελισάβετ Μακρύ, είχε έσει ο τέλος. Και τη μητέρα του που την έψαχνε βρέθηκε λίγη ώρα μετά στον άλυμο. Το παιδάκι περιπλανιόταν στους δρόμους, στον δρόμο του αλίμου. Το εντόπισαν 2 14χρονα. Η μητέρα με καταγωγή από το Ιράκ είχε αφήσει το παιδί να παίζει με τα αδέλφια του από την αυλή, όταν ξαφνικά εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια τους. Η κομμώτρια που πήγανε, το κομμωτήριο είναι παιδικό, το ήξεραν τα παιδάκια το κομμωτήριο, ήξεραν την κομμώτρια, πήρε στην αγκαλιά της το παιδί, ειδοποίησε αναμέσως την αστυνομία και το χαμόγελο του παιδιού, έδωσαν σαφείς οδηγίες για το τι θα κάνει, του έδωσαν μόνο νερό, δεν είδανε ανθρώπους να ψάχνουνε, γι' αυτό το πήγανε το παιδί στο κομμωτήριο, επειδή έκανε κρύο, το έβαλε η κομμώτρια μέσα. Τέλος πάντων, ευτυχώς που το βρήκαν τα 2 14χρονα και έτσι είχε αίσιο τέλος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η κομμώτρια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε τις αρχές για το παιδάκι 1,5 έτους που παραπλανιόταν στο δρόμο. Δεν ήταν σε κεντρικό σημείο, ήταν στην Αγίου Δημητρίου, χαμηλά προς παραλία, στη Φαμάρ. Το παιδάκι βρέθηκε από 2 14χρονα, ευτυχώς με γνωρίζανε και ήρθανε κατευθείαν σε μένα να μου πούνε για το παιδί. Πήραμε το παιδάκι, βάλαμε ανθρώπους γύρω-γύρω στην περιοχή να ψάξουν μήπως υπάρχει κάπου η μητέρα να το ψάχνει. Μετά από μία ώρα περίπου βρήκαμε και τη μαμά, η οποία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά, οπότε δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και μαζί της. Ήταν η Ιρακινή από ό,τι μάθαμε. Τη μητέρα τη βρήκαμε εμείς, η αστυνομία ήρθε μετά από αρκετή ώρα. Το χαμόγελο του παιδιού μας έδωσαν πάρα πολύ σαφές οδηγίες το τι πρέπει να κάνουμε με το μωράκι. Το φέραμε στο κομμωτήριο. Μόνο νεράκι του δώσαμε. Ευτυχώς που ήταν τα παιδάκια και το μαζέψαν το παιδάκι και πήγαμε κι εμείς και μπορέσαμε και το φέραμε σε ζεστό μέρος. Το έσκασε. Έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή και το έσκασε. Ήταν τυχερό. Επειδή το βρήκανε τα παιδιά, γιατί το βρήκανε μέσα στη μέση του δρόμου. Ένα μωρό, σχεδόν 2 χρόνων, δεν ήταν καλά-καλά 2 χρόνων. Το βρήκανε μέσα στη μέση του δρόμου. Πήγαμε, το πήραμε το παιδάκι, ευτυχώς, όλα καλά. Μάλιστα, πάλι καλά που βρεθήκατε 14χρονα κοριτσάκια, πάλι καλά που η ιδιοκτήτρια εκεί του κομμωτηρίου ειδοποίησε τις αρχές. Μιλάμε 1,5 έτους παιδάκι να είναι μόνο του στο δρόμο επί ώρα. Επί ώρα.